TAVLI Project. Είναι να προσπαθούμε να φέρουμε άτομα που μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο, φυσικό, κοινωνικό, μοιραζόμαστε την ίδια πόλη, κοντά. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Σκεφτήκαμε το παιχνίδι σαν ιδέα και συγκεκριμένα το επιτραπέζιο παιχνίδι. Γιατί είναι κάτι που λίγο πολύ όλοι ξέρουμε, το ένα παιχνίδι το άλλο, και είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει μια πρώτη αφορμή για να έρθουμε κοντά και να ξεκινήσουμε να επικοινωνούμε και να ανταλλάζουμε εμπειρίες και σκέψεις. Ήρθα από την Αθήνα μαζί με άλλη μια κοπέλα για να πραγματοποιήσουμε σήμερα το πρώτο workshop στα πλαίσια του The TAVLI Project. Είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε μέρος αυτού του project, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ άμεσος τρόπος για να έρθει σε επαφή η τοπική κοινότητα του Βόλου με ανθρώπους οι οποίοι έχουν περιθωριοποιηθεί και δεν είναι στην καθημερινότητα και στη ζωή των υπόλοιπων ανθρώπων εδώ. Κάναμε δραστηριότητες οι οποίες δεν απαιτούν τόσο πολύ την λεκτική επικοινωνία και την ύπαρξη μιας κοινής γλώσσας, όσο πιο πολύ τη συνύπαρξη και την αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη μέσα από διάφορα υλικά και δραστηριότητες, οι οποίες είχαν πάρα πολλές κατασκευές και παιχνίδια. Δουλέψαμε πολύ μέσα από παιχνίδια, δουλέψαμε πολύ μέσα από θεατρικά παιχνίδια, από ζωγραφική, από μουσική και στην ουσία καταφέραμε, πιστεύω, να ξεπεράσουμε όλο το εμπόδιο που μπορεί το γλωσσικό να επιφέρει. Χωρίσαμε τους ανθρώπους σε μικρότερα groups. Ανεξάρτητα από το αν μιλάνε την ίδια γλώσσα ή όχι, έπρεπε να βρουν τους δικούς τους τρόπους συνεννόησης. Ζωγραφίσαμε πάρα πολύ. Κατασκευάσαμε, κάναμε κολλάζ. Τρέξαμε, χορέψαμε. Κάναμε όλα όσα δεν απαιτούν
τη συζήτηση για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Ήταν ωραίο να βλέπεις άτομα που είμαστε από διαφορετικές χώρες, από Ελλάδα, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Συρία, Μπαγκλαντές, Μαρόκο, να καταφέρουν όλοι μαζί τελικά να δουλεύουν και να παράγουν κάτι. Όσο προχωρούσε το workshop, αρχίσαμε όλοι να αισθανόμαστε ένα δέσιμο και μια συνοχή και μια ομαδικότητα. Is a social practice that creates bonds, and these bonds can create relationships, and these relationships can create the world the way we want the world to be. Στην τελευταία δραστηριότητα που σπάσαμε, ας πούμε, τα μπαλόνια, που σκάσαμε τα μπαλόνια, καταλαβαίνω τη συμβολική, έτσι. Δράση που μπορεί να έχει, αλλά εμένα οι φόβοι μου παραμένουν, γιατί όσο κι αν εγώ έγραψα στο μπαλόνι μου ότι θέλω να πάψει ο πόλεμος να υπάρχει, ο πόλεμος δεν θα πάψει να υπάρχει. Και οι άνθρωποι αυτοί και εμείς πιθανότατα κάποια στιγμή ή κάποιος γειτονάς μας ή ο Χουάν από την Ισπανία μπορεί να διωχθούν, μπορεί κάποια στιγμή να χτυπήσει και εσένα την πόρτα σου. Αυτό που χτύπησε την πόρτα της οικογένειας του Χάμιντι, του Ζάζι ή οποιοδήποτε. Και αυτή, νομίζω, το στοίχημα για μας είναι αυτό, δηλαδή να συνεχίσουμε όσο μπορούμε να αμφισβητούμε αυτή τη δυστυχία. When I am here, I feel like with my family, because when I am with those friends, I feel like with my family, and it's like a school. We came here, we spend the time, and we learn so many things. And it was very nice. It was very nice project, and it was very good for all of us. I'm going to lift Greece about 5 days. In 5 days, I will leave Greece to go to Germany, and I'm really sad about this, that I'm going to leave this project. So I had a lot of experience in this project, and I really loved it. The games, the people, I loved all of this stuff. Ήταν ένα workshop που πέρασε, νομίζω, το μήνυμα ότι δεν έχει σημασία από πού είσαι, τι κάνεις, ποιος είσαι, άμα είσαι 15, 25, 30, 40. Μπορείς, όποια και να είναι η ηλικία σου, να παίξεις και να το διασκεδάσεις και να χαρείς και να γνωρίσεις κόσμο μέσα από αυτό. Μπορεί να μην μιλάς την ίδια γλώσσα, μπορεί να μην μιλάς την ίδια κουλτούρα, άμα το θέσουμε έτσι. Αλλά στην ουσία, μέσα από το παιχνίδι βρίσκεις το σημείο τομή σου. Ποια είναι η κοινή σου γλώσσα και πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η κοινή γλώσσα. Μακάρι να υπάρχουν ακόμα περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες που να φέρουν κοντά τον κόσμο και να ξεχνάμε λιγάκι τα σύνορα, τους χάρτες,
και όλες τις υπόλοιπες μικρές λεπτομέρειες, να θυμόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι και ότι είναι πάρα πολύ βασικό να μπορούμε να συνυπάρχουμε μέσα από ό,τι κοινό θέλουμε εμείς οι ίδιοι να φτιάξουμε και όχι ό,τι μας πλαισιώνει οποιοδήποτε άλλος. Στο workshop υπήρχε μια μηχανία μεταξύ όλων και τώρα στην τρίτη συνάντηση τους περίμενα, ήξερα ότι ήταν αυτοί, σαν να τους ξέρω. Ήταν πολύ ωραία, εγώ δέθηκα με πάρα πολλά παιδιά εδώ πέρα. I think it's amazing. I mean, I think how the behavior of the people totally changed from the first to the second and to the second to the third day. It was fantastic. The first day was as was expected. We were a little bit non-communicative, but with the time we get more used. And the second day I was really amazed because the people was even. I was entering in the room and there were some people that was calling me by my name. That's something that I was really surprised. I had always a problem to remember the names and that the people was remembering mine, and I felt really appreciated these things, and today was just like a hangout with friends, you know. I was not even thinking about the TAVLI project. I was coming here to play with them, with everybody. Yeah. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα και στο workshop και σήμερα και ότι μου άρεσε πολύ σαν εμπειρία. Αυτό. Όταν έχεις απέναντί σου τον άλλον και έρχεται ο Χάμιντ ή ο Μιχαήλ ή οποιοσδήποτε και σου λέει θα παίξουμε αύριο βόλι. Δεν πάει να λέει ο άλλος ό,τι θέλει. Εγώ θα παίξω βόλι, ας πούμε. Είναι τόσο απλό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δηλαδή. Και εμείς αλλάζουμε μέσα από το project, οπότε και το project αλλάζει ταυτόχρονα. Σαν ύψιστο στόχο είχαμε θέσει την δημιουργία φιλίας. Και από τη στιγμή που το καταφέραμε αυτό, είμαστε τρελά χαρούμενοι. The opportunity to be in a really nice atmosphere with everybody, yeah, that was my favorite part. Yeah. Μπράβο στα παιδιά που διοργάνωσαν το TAVLI Project. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί καταφέραμε αυτό, ότι ενωθήκαμε, ότι γνωρίσαμε παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες, που δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε για κάποιον άλλο λόγο. Εμείς δεν είπαμε ποτέ σε κανέναν ότι ξέρεις κάτι, το συγκεκριμένο project είναι για να έρθεις και να κάνεις φίλους. Δεν χρειάστηκε να το πούμε. Έγινε από μόνο του. Και το αν ο άλλος, ας πούμε, αναπτύξει πιο εύκολα μια αδελφική ή μια φιλική ή οτιδήποτε σχέση, ας πούμε, δεν θα μου το στερήσει καμία γλώσσα. Αν σκεφτείς ότι κάθε ένας από αυτούς είναι ένας κόσμος ξένος. Και ήμασταν ανοιχτοί στο να το ανακαλύψουμε ξανά και ξανά.